Πάμε ξανά στην Αγγελική Καραλή, κυρίες και κύριοι, για να μας δώσει την εικόνα στους εμβολιασμούς. Αγγελική, σε ακούμε, δώσ' μας τους εμβολιασμούς. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη χώρα ολόκληρη, αλλά και εδώ? Κλάση, συνολικά οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί στη χώρα ανέρχονται σε 6.074.372. Να αναφέρουμε ακόμα ότι έχουν ξεκινήσει, όλοι το γνωρίζουν, οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 23.374. Είναι για λίγες ομάδες, για μικρές ομάδες αυτή τη στιγμή, μόνο ανοσοκατασταλμένους, ναι. Σε τοπικό επίπεδο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί ανέρχονται σε 95.871. Στην Άρτα 35.581 και στην Πρέβεζα 33.446. Τέλος στη Θεσπρωτεία 30.519 είναι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε πιο κάτω, γιατί μου έλεγες πριν βγούμε τώρα ότι την 1η Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, ξεκινάει η συνταγογράφηση για αντιγρυπικά εμβόλια, όπως κάθε χρόνο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, από 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η συνταγογράφηση. Φέτος ο στόχος είναι διπλός. Το αντιγρυπικό εμβόλιο έχει ως στόχο τη μείωση των πιθανότητων ταυτόχρονης προσβολής και με τους δύο ιούς, δηλαδή και με γρήπη και με κορονοϊό. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, 10 είναι οι μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστούν. Ωραία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι περιλαμβάνονται τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, τα παιδιά 6 μηνών και άνω και οι ενήλικες με χρόνια νοσήματα αναπνευστικά, τα άτομα που βρίσκονται σε άνοσο καταστολή, τα άτομα με παχυσαρκία, ενδεικτικά όπως είπα αναφέρουμε. Να αναφέρουμε ακόμα όμως και τους εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, αφού είναι ιδιαίτερο σημαντικός ο εμβολιασμός τους, καθώς βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο. Ουσιαστικά η ενασωποίηση εναντίον της γρήπης προστατεύει όχι μόνο τους εμβολιασμένους, αλλά λειτουργεί και ως φραγμός κατά της μετάδοσης της γρήπης. Μαζί εμβολιασμός και για γρήπη και για COVID μπορεί να γίνει, συγχορήγηση των εμβολίων μπορεί να γίνει? Είναι δυνατή η συγχορήγηση με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα με το εμβόλιο. Mm-hmm. Ναι, αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία, όπως και οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πολύ ωραία, Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα,